απευθύνονται στον Νίκο Φιλίππου. Τις έχει μαζέψει ο Κώστας Γεωργιάδης και είναι έτοιμος. Δεν μαζέψαμε μόνο ερωτήσεις, μαζέψαμε και μερικές πληροφορίες. Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι έχουμε μαζί μας, λέει, σήμερα το πειραχτήρι της εθνικής ομάδας και της ομάδας του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό. Δεν νομίζω. Στο ξενοδοχείο, λέει, πριν τους αγώνες. Αυτό ίσως το λένε οι συμπαίκτες μου, αλλά δεν ξέρω, το συγχωρώ τώρα γιατί είναι ένα πείραγμα, πιστεύω, αυτόν τον που σε μένα. Εντάξει. Του συγχωρούμε λοιπόν. Και ρωτάνε πάρα πολύ μαζί με αυτούς ο Νίκος Τράγκας από την Αγία Παρασκευή πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα με τα πολλά φάουλ. Πάρα πολλά φάουλ, πολύ γρήγορα μέσα στο παιχνίδι. Τι γίνεται? Ναι, αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα που προσπαθώ να το αντιμετωπίσω τώρα με το καιρό και με την εμπειρία που παίρνουμε πάνω στα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι είναι και θέμα εμπειρίας, γιατί θυμάμαι τότε που είχα έρθει από τα Γιάννενα και έπαιζα στον Άρη τις πρώτες χρονιές. Είχα έρθει από ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής και έκανα εύκολα το φαραδί. Θυμάμαι, πέρασε ένας γύρος για να κατορθώσω να παίξω μισό αγώνα συνέχεια σε ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι φέτος ο Άρης ανέβηκε μια κατηγορία, δηλαδή παίζει αγώνες πολύ δύσκολους. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εβδομάδα αντιπάλους, μπορώ να πω, τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο κάνω ορισμένα φάουλ τα οποία τα κάνω μόνο για το λόγο ότι δεν έχω συνηθίσει να παίζω τέτοια παιχνίδια. Μήπως έχει σχέση και ο ρόλος μέσα στο παιχνίδι που ευνοείται πολλά φάουλ? Ναι, είναι και ο ρόλος τέτοιος γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πονοαποθυρία τα οποία έχουν δηλαδή σωματικά προσόντα μεγαλύτερα από μένα και προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω με τη γρηγοράδα ή με ορισμένες κινήσεις οι οποίες φαίνονται λίγο άτσαλες, μπορώ να πω, και που αναγκάζουν τους διαιτητές να μου σφυρίζουν φάουλ. Ορισμένες φορές πάλι θέλω να πω ότι φαίνονται σαν φάουλ, δεν είναι. Μήπως καμιά φορά μένεις ακάλυπτος και από τους συμπαίκτες σου? Μήπως δηλαδή πρέπει να κάνεις τη δουλειά και άλλων συμπαικτών στην άμυνα? Σίγουρα το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Μπορεί σε κάποια στιγμή κάποιος συμπαίκτης μου να ολιγορήσει, να μην είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Τότε σίγουρα πρέπει να τον καλύψει κάποιος άλλος. Μπορώ να πω ότι στην ομάδα μου έχω επιφορτιστεί πιο πολύ, προσέχω πιο πολύ την άμυνα. Και γι' αυτό ίσως είμαι πιο επιρρεπής στα φάουλ. Εκτός από τους αντίπαλους που είναι θηρία, όπως είπαμε, υπάρχει και μια αντιμετώπιση από το κοινό. Και εδώ πέρα θα θέλαμε να ξέρουμε αν ο μέσος φίλαθλος που βλέπει αυτή τη στιγμή μπάσκετ, ξέρει από μπάσκετ. Μπορεί να εκτιμήσει δηλαδή το αν γίνεται ή δεν γίνεται ένα φάουλ, για παράδειγμα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά να εκτιμήσει και την προσφορά του παίκτη που δεν βάζει, ας πούμε, τα πολλά καλάθια, αλλά παίρνει τα πολλά rebound, κάνει τα πολλά κλεψίματα, χύνει τον περισσότερο υδρότα στην άμυνα. Ναι, το μπάσκετ έχει αποκτήσει μια δημοτικότητα τους τελευταίους μήνες, η οποία είναι καλό για το άθλημα, αλλά δεν πάβει να έχει φέρει μέσα στο χώρο, ας πούμε, του μπάσκετ και ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τώρα τελευταία το μπάσκετ και δεν μπορούν να ξέρουν, ας πούμε, όλες τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι αυτοί που ασχολούνται καιρό με το μπάσκετ και ξέρουν να κρίνουν, καταλαβαίνουν και τους παίκτες που έχουν άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο, γιατί όπως είπαμε είναι ομαδικό το άθλημα, και δεν βλέπουν μόνο αυτούς που βάζουν τα καλάθια. Χωρίς να θέλω να πω ότι αυτοί που βάζουν τα καλάθια είναι αυτοί που δίνουν το θέαμα, ας πούμε, και που αυτό παρακολουθεί ο πιο πολύς κόσμος. Να το δούμε λίγο διαφορετικά όμως το θέμα. Δηλαδή, οι απαιτήσεις του κοινού από εσάς αυτή τη στιγμή είναι λογικές ή υπερβολικές? Οι απαιτήσεις προς ποιον? Στην ομάδα του Άρη. Και στην εθνική ομάδα, βέβαια. Ναι, νομίζω οι απαιτήσεις είναι λογικές γιατί ο Άρης έδειξε ότι μπορεί και παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ. Και άρχισε ο κόσμος τώρα να πιστεύει στην ομάδα σαν καταξιωμένη μέσα στην Ευρώπη και να έχει απαιτήσεις από αυτήν, δηλαδή να κερδίζει και να παίζει ίσως με ίσον όλους τους αντιπάλους. Και αυτή η καταξιωμένη ομάδα, ρωτάει ο Χάρης Μπουσέτης από την Κυψέλη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό? Ναι, οι φιλοδοξίες δεν σταματάνε πουθενά. Δηλαδή, κάθε ομάδα και στον τελικό να φτάσει, θα θέλει να ξαναφτάσει την άλλη χρονιά. Είναι μέσα στις. Μιλάμε για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Οι στόχοι της ομάδας στη σεζόν που παίζουμε είναι να μπουν στους τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό νομίζω μέχρι στιγμής έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ήδη επειδή βρισκόμαστε στη μέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό στο δεύτερο γύρο, ας πούμε, που να μπορεί να μας εμποδίσει να πάμε στους τέσσερις. Σε αυτό το δεύτερο γύρο, ποιες ομάδες μπορεί εκτός έδρας να κερδίσει ο Άρης, τουλάχιστον να τις χτυπήσει?
Ναι, θεωρητικά έχουμε τα πιο εύκολα παιχνίδια εκτός έδρας, αν εξαιρέσουμε την Dresde που είναι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε την Ορτέζ, την Ντεμπός και τη Σατούρν εκτός έδρας, που νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα από αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι έχουμε τις δύσκολες ομάδες και ειδικά τους διεκδικητές για την τετράδα, τους έχουμε στην έδρα μας. Και πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να δώσουμε το κατάλληλο βάρος, ώστε κερδίζοντάς τα, επειδή ακριβώς είναι και οι διεκδικητές, να εξασφαλίσουμε. Αυτό είναι καλό ή κακό, το ότι είναι στην έδρα σας? Νομίζω ότι είναι καλό, γιατί στην έδρα μας, όπως ξέρετε, παίζουμε με έναν παίκτη παραπάνω, τον κόσμο μας, που μας βοηθάει σε όλα τα παιχνίδια. Έγινε μια αναφορά στην Tracer του Μιλάνου και είναι και πρόσφατη πολύ μεγάλη νίκη του Άρη. Ρωτάει ο Ηρακλής Μαρκινός από την Καλυθέα. Ξαναγυρίζει πίσω, πάει στο περσινό παιχνίδι στο Μιλάνο και ρωτάει, όπως ρωτάνε ακόμα πολύ, τι έγινε τότε. Βέβαια το λέει κάπως χοντρά. Η ερώτηση είναι κάπως. Μάλλον άκομψη, θα έλεγα. Και ρωτάει ποιοι τα είχαν πιάσει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όχι μόνο στην ομάδα μου, αλλά σε όλα, στον αθλητισμό γενικά. Αν μιλήσω από. Με βάση το τι αισθανόμουν εγώ σε εκείνο το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν ένα όνειρο που προσπαθούσα να κάνω κάτι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, ήμασταν, μπορώ να πω, λίγο έξω από την ψυχολογία εκείνου του παιχνιδιού. Μας είχε βαρύνει πάρα πολύ το ότι από τη μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε φαβορί σε αυτό το παιχνίδι και δεν έπρεπε για κανένα λόγο να αποκλειστούμε. Και αυτό μας βάρωνε τόσο ώστε να μην μπορούμε να παίξουμε όπως μπορούσαμε μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι η ομάδα μας το ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα. Μετέπειτα, γιατί αυτό που είπατε, ότι όλος ο κόσμος νόμιζε ότι κάτι άλλο είχε συμβεί και μπορούσε η ομάδα να έχει διαλυθεί, αλλά έδειξε πόσο καλές βάσεις έχει και οργάνωσε. Ώστε κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, δεν είχε γίνει τίποτα άλλο, απλώς η ψυχολογία δεν ήταν καλή. Σίγουρα. Άρα αυτό και στο δεύτερο παιχνίδι φέτος, στο Μιλάνο, θα πρέπει να περιμένουμε ίσως κάποιο ανάλογο αποτέλεσμα? Όχι, γιατί εγώ πιστεύω ότι η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο στον αθλητισμό. Και στο Μιλάνο φέτος θα πάμε διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε, ότι πέρυσι, ας πούμε, ήρθε η Tracer στη Θεσσαλονίκη και έχασε 31 πόντους. Εντάξει, για πέρυσι δεν μπορούμε να πούμε ότι τα έχει πιάσει η Tracer. Φέτος, που έρχεται σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης και πάλι την κερδίζουμε 25 πόντους μέσα στο παράδεισο. Τι πρέπει να πούμε, ότι τα έχει πιάσει η ομάδα, ας πούμε, ήταν το παιχνίδι δεδομένο. Νομίζω αυτά τα πράγματα είναι ανάξια λόγου να τα συζητούμε. Το κακό να τις συζητιούνται από τον κόσμο. Σε πάση περιπτώσει, μιλάμε για Ευρώπη. Ρωτάει λοιπόν η Χριστίνα Ρούλια, τους Άγιους Ανάργυρους, πόσο μετράει η διαιτησία σε αυτά τα παιχνίδια και αν αυτή τη στιγμή η διαιτησία είναι εχθρική προς τον Άρη και γιατί. Είναι τον Άρη να αντιμετωπίζουν σαν outsider, ας πούμε. Γι' αυτό ίσως οι διαιτητές σε ορισμένες περιπτώσεις τάσσονται με τις ισχυρότερες ομάδες και ένα φάουλ. Ορισμένα σφυρίγματα τα δίνουν προς τις πιο καταξιωμένες ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Άρης τώρα με τις εμφανίσεις του και με τις, γενικά με τις δημόσιες σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει στην Ευρώπη τώρα λόγω της παρουσίας του, να έχει την ανάλογη μεταχείριση και από τους διαιτητές. Με συγχωρείτε, κύριε Χλυβού, εσείς πιστεύετε ότι μια τέτοια νοοτροπία, μια τέτοια λογική, μια τέτοια αντίληψη, δηλαδή ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί και να αδικείται συστηματικά από τη διαιτησία, βοηθάει στην προσπάθειά του? Όχι, δεν βοηθάει στην προσπάθειά του σίγουρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Άρης για να το αποτρέψει. Δηλαδή, στα παιχνίδια, ας πούμε, που χάσαμε και μερικά που κερδίσαμε και πιστεύουμε ότι μας αδίκησε η διαιτησία, παλέψαμε και κόντρα σε αυτό το παράγοντα. Δηλαδή, είδατε ότι σε ορισμένα παιχνίδια, ας πούμε στο Ισραήλ, που ήταν καταφανής εις βάρος μας διαιτησία, είδατε, δεν διαμαρτυρηθήκαμε, δεν κάναμε κάτι έντονο, ας πούμε, να φωνάξουμε εναντίον των διαιτητών, αλλά το δεχτήκαμε και αυτό σαν ένα μέρος του παιχνιδιού και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι, αλλά δεν διαμαρτυρηθήκατε επίσης και για παιχνίδια της Θεσσαλονίκης που η διαιτησία περίπου στο ίδιο ποσοστό σας βοήθησε? Δεν νομίζω στο ίδιο ποσοστό να μας βοήθησε. Περίπου. Ούτε περίπου, δηλαδή, εκτός αν μιλάμε για κανένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί έχει καλλιεργηθεί κακώς ένα κλίμα ότι ο Άρης είναι αδικημένος. Μπορεί ίσως να είναι αδικημένος, δεν υπάρχει θέμα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι το κλίμα αυτό τίνει να γίνει επικίνδυνο για την ομάδα σας.
από την άποψη ότι ο κόσμος σε κάθε απόφαση των διαιτητών δυσπιστεί και αρχίζει και αντιδρά άσχημα, και θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι οι εκδηλώσεις την περασμένη Πέμπτη ήταν τέτοιες που, ας πούμε, φτάνουν πια να γίνονται επικίνδυνες για την ομάδα. Υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει δυσπιστία προς τους διαιτητές, αλλά αυτό ξεκίνησε από μια σειρά μάλλον γεγονότα τα οποία ανάγκασαν τον κόσμο να αγανακτήσει και να στρέφεται εναντίον των διαιτητών. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει για δικαιολογίες για τα παιχνίδια που χάνει. Μα ακριβώς, δεν έχει ανάγκη από δικαιολογίες, γιατί ναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς πάει καλά. Ναι, γι' αυτό. Και πάλι ότι είναι ορισμένα παιχνίδια που παίζουμε καλά και χάνουμε και άρχισε να ακούγεται δεν πειράζει, παίξαμε καλά. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να ακούγεται, γιατί αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα, γιατί δεν υπάρχει το σκεπτικό ότι παίζουμε καλά και χάνουμε. Εφόσον παίζουμε καλά, πρέπει να κερδίζουμε. Μήπως όμως κάπου και εσείς οι παίκτες βοηθήσατε με τις αντιδράσεις μέσα στο γήπεδο τις εκρήξεις του κόσμου? Δεν νομίζω. Οι αντιδράσεις μας είναι φυσιολογικές σε σχέση με αυτά που σφυρίζουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω ότι επηρεάζουμε τόσο τον κόσμο. Να φύγουμε λίγο από τον Άρη και να περάσουμε στην εθνική ομάδα που είναι πάλι στην επικαιρότητα. Ρωτάει ο Σταύρος Τριανταφυλλίδης από τη Θεσσαλονίκη πόσο θα επηρεάσει μια πιθανή απουσία του Γκάλι από την εθνική ομάδα στον αγώνα με τη Τσεχοσλοβακία και τι γίνεται, τι είναι αυτός ο τραυματισμός του, εν πάση περιπτώσει. Το αν θα επηρεάσει την ομάδα είναι λογικό ότι θα την επηρεάσει. Ο Νίκος Γκάλις είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης. Αυτό το ξέρουμε όλοι και έχει αποδειχθεί. Σίγουρα η ομάδα πρέπει να παίξει διαφορετικά χωρίς τον Νίκο τον Γκάλι. Άλλοι παίκτες θα επιφορτιστούν. Πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να καλύψουν το κενό του. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια κατάσταση η οποία ισχύει και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και πιστεύω ότι και στο παιχνίδι με τη Τσεχοσλοβακία θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κερδίσουμε. Επειδή τουλάχιστον σε όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι δεν έγινε αντιληπτό σε ποια στιγμή χτύπησε ο Γκάλης. Μήπως το διαπιστώσατε εσείς που είσαστε πιο κοντά? Αυτό δεν μπορώ να το. Ο καθένας που βλέπει από τη τηλεόραση δεν μπορεί να καταλάβει σε ποια στιγμή μπορεί να τραυματιστεί κάποιος. Αρκεί να σας πω ότι και εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα στο γόνατό μου, ας πούμε, που χτύπησα σε μια άσχετη φάση. Και μετά από 2 ώρες που πήγα σπίτι μου και υποτίθεται πέρασε το στρες από τον αγώνα, τότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να κάνει. Εσείς που είσαστε πιο κοντά, τι είδατε? Είδαμε στο τέλος του παιχνιδιού, νομίζω. Τον είδα, δεν ξέρω αν το είδατε σαν τηλεόραση, που είχε ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς του και είχε και πριν από 10 μέρες νομίζω ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς και δεν ξέρω αν αυτό τον επηρέασε στο να μην μπορεί να παίξει. Κάτι άλλο. Αν εσείς είχατε χτυπήσει, είχατε ένα πρόβλημα, θα το ανακοινώνατε από τη Θεσσαλονίκη, από το τηλέφωνο ή μέσω αντιπροσώπου ή θα προτιμούσατε να κατεβείτε στο ραντεβού της εθνικής ομάδας και να το διαπιστώσουν οι αρμόδιοι γιατροί? Αυτή είναι η υποθετική ερώτηση. Ναι, όχι, απευθύνεται σε εσάς. Ναι, δεν μου έχει τύχει ένα παρόμοιο πρόβλημα, δηλαδή να μην μπορώ να είμαι τραυματίας. Αν το πρόβλημά μου είναι σοβαρό και δεν μπορούσα να κατέβω στην Αθήνα, δεν θα κατέβαινα. Ένα πρόβλημα προσαγωγών είναι σοβαρό? Τώρα μιλάμε για ειδικό όμως πρόβλημα, δεν μιλάμε για μένα. Αυτό είναι το. Δηλαδή, αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ας πούμε, γιατί δεν κατέβηκε ο Νίκος Γκάλης, νομίζω μπορεί να ρωτήσετε αυτόν, αν είναι, γιατί αυτός είναι ο άμεσος που πρέπει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Όχι, εγώ δεν θέλω να βάλω ευθέως ερώτηση προς τον Νίκο τον Γκάλη. Εξάλλου, εσείς είστε καλεσμένος. Ναι. Απλώς ρωτάω, επειδή στην όλη υπόθεση υπάρχει ένα κενό. Όχι, μπορεί να είναι τραυματίας πράγματι, όπως θα μπορούσε να τραυματιστεί οποιοδήποτε παίκτη σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Ναι, δεν είναι το ζήτημα σίγουρα. Αν είναι ή δεν είναι τραυματίας. Το ζήτημα είναι, και αυτό ρωτάμε, γιατί εφόσον είχε ένα πρόβλημα προσαγωγών, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο τον κρατάει στο κρεβάτι, μπορεί να μετακινηθεί θαυμασία. Γιατί δεν κατέβηκε με την υπόλοιπη ομάδα να δώσει παρόν στο χθεσινό ραντεβού και να πει στον προπονητή του: έχω αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν γιατροί στην εθνική ομάδα να το διαπιστώσουν, οπότε είναι βέβαιο. Εξάλλου από την όλη μεταχείριση που έχουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας από το παρελθόν, ότι κανείς δεν θα ήθελε το κακό του και θα του λέγανε μην παίξεις. Ναι, ίσως είναι πρόβλημα δικό του. Ίσως είναι τέτοιο το πρόβλημά του που δεν μπορεί να κατέβει στην Αθήνα και νομίζω ότι οι αρμόδιοι μπορούν να το λύσουν αυτό το θέμα.
Δηλαδή, μπορεί να είναι πρόβλημα έξω από ένα τραυματισμό. Όχι, δεν, αυτό το πρόβλημα του τραυματισμού, λέω, μπορούν να το λύσουν οι παράγοντες ομοσπονδίας ή οι γιατροί της. Οι παράγοντες ομοσπονδίας, κύριε Φιλίππου, δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση με τραυματισμό. Ναι, αλλά αυτοί έχουν τους γιατρούς οι οποίοι μπορούν να το λύσουν. Οι παράγοντες ομοσπονδίας και οι παράγοντες των συλλόγων μπορούν να λύνουν άλλου είδους προβλήματα. Δεν ξέρω τι αιχμή μπορεί να αφήσετε γι' αυτό, αλλά. Καμία αιχμή, απλώς επειδή είπατε για τους παράγοντες. Από τις αιχμές που πάνε για άλλους, να περάσουμε στα δικά σας. Υπάρχει περίπτωση Μισούνοφ. Ρωτάει λοιπόν η Ιωάννα Γνωστοπούλου από το παλιό Φαλήρο, αν αντιμετωπίζετε το Μισούνοφ σαν ένα πιθανό ανταγωνιστή για μια θέση στην πεντάδα του Άρη. Αυτό. Δεν νομίζω ότι κανένας παίκτης που θέλει ομάδα του να παίξει καλύτερα και να ανέβει. Μπορεί να τα σκεφτεί έτσι. Δηλαδή, κάθε καλός παίκτης χρειάζεται σε μια ομάδα και άσχετα αν παίζει στη δικιά μου θέση, αν παίζει σε μια οποιαδήποτε άλλη θέση. Ναι, δηλαδή, με κάθε, το που θα γίνει η ομάδα μας. Κάθε καλός παίκτης θέλει να παίζει κιόλας. Ναι, αλλά κάθε καλή ομάδα θέλει πολλούς καλούς παίκτες. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει ένα μόνο καλό παίκτη. Μα εξάλλου, δεν νομίζω ότι ο Μισούνοφ είναι πρόβλημα για τον. Για τον Φιλίππο, γιατί παίζουν σε άλλη θέση. Ο, ναι. Φιλίππο, ο Φιλίππο παίζει νούμερο 4, ο Μισούνοφ παίζει 5. Ναι, μα και στην ίδια θέση να παίζαμε. Δύο καλοί παίκτες σε μια ομάδα κάνουν καλό γιατί δημιουργούν άμυλα η οποία βγαίνει σε όφελος της ομάδας. Και με την ευκαιρία, ερώτηση από τον Βασίλη Τέγο, από τα Ηλίσια. Πώς αντιμετωπίζετε την είσοδο ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα, ποια είναι η δικιά σας θέση? Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι θα ωφελήσει το ελληνικό πρωτάθλημα και ειδικά την ομάδα μου, γιατί. Παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, έχουμε ένα παίκτη ξένο. Δηλαδή παίζει την Πέμπτη, το Σάββατο δεν παίζει, την Πέμπτη ξαναπαίζει. Αυτό νομίζω κάνει κακό στην ομάδα μας και θα μπορούσε αυτός ο παίκτης να βοηθήσει περισσότερο αν έπαιζε όλα τα παιχνίδια και ήταν, αποκτούσε καλύτερη ομοιογένεια με την ομάδα. Εσείς λοιπόν λέτε ότι θα θέλατε. Θα ήταν καλό για το ελληνικό μπάσκετ να έρθουν ξένοι παίκτες στο πρωτάθλημα. Ναι, καταρχήν πιστεύω ότι θα ήταν καλό. Τώρα ορισμένα προβλήματα που. Επικαλείται η Ομοσπονδία και που λένε ότι το πείραμα των Ιταλών και των Ισπανών έχει αποτύχει. Αυτά δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μελετήσει συγκεκριμένα σε βάθος για να ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Άλλη ερώτηση από τον Κώστα Χατζηδημητρίου από την Τραπετσόνα. Η φαρμακευτική βοήθεια παίρνει όλο και μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο του μπάσκετ. Η δικιά σας εμπειρία και θέση πάνω σε αυτό το θέμα που είναι και αμφιλεγόμενο θέμα, ποια είναι? Νομίζω ότι η ερώτηση δεν είναι σωστή. Η φαρμακευτική βοήθεια παίρνει περισσότερη έκταση στον χώρο του αθλητισμού. Στο μπάσκετ, τουλάχιστον στο ελληνικό μπάσκετ, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο προηγούμενο. Δεν είναι διαπιστωμένο τίποτα. Σίγουρα είπε και ο κύριος Φιλίππου. Ναι, σίγουρα οι αθλητές γενικά και η φαρμακευτική επιστήμη και η ιατρική. Και μιλάμε για φαρμακευτική βοήθεια πέρα από τα όρια. Κατάλαβα, ναι. Πρέπει να είναι κοντά στον αθλητή. Τώρα από εκεί και πέρα, για αυτά που αν μιλάτε για τα αναβολικά για κάτι άλλο, νομίζω στο μπάσκετ δεν μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί από ό,τι ξέρω, ένας αθλητής όταν παίρνει αναβολικά, τα παίρνει για μια συγκεκριμένη στιγμή της καριέρας του. Στο μπάσκετ που υπάρχει συνέχεια, δεν μπορεί κάποιος αθλητής να πάρει αναβολικά, να παίξει τη μία εβδομάδα, την άλλη να είναι πεσμένος, την άλλη να. Μπορεί να πάρει αναβολικά. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα διαιτητικών γενικά στο μπάσκετ υπάρχει και ειδικά στις ΗΠΑ και στο επαγγελματικό μπάσκετ. Άρα δηλαδή αυτό σε γενικές γραμμές δεν ισχύει. Το θέμα είναι αν πράγματι, αν στην Ελλάδα έχουμε κάποιο κρούσμα, έχουμε κάτι υπόψη μας το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοιο κρούσμα στην Ελλάδα, ούτε νομίζω θα υπάρξει γιατί. Και αυτά που είπαν οι Ιουγκοσλάβοι και από όλους εμάς χαρακτηρίστηκαν σαν κακοήθειες, ήταν πράγματι? Σίγουρα ήταν κακοήθειες και αυτά τα λένε για να δείξουν την πικρία τους που χάσανε δύο φορές μέσα στην Αθήνα. Ο Κώστας Γεωργιάδης νομίζω ότι έχει τελειώσει τις ερωτήσεις. Εγώ έχω κρατήσει μια τελευταία. Την ώρα που βλέπαμε το βίντεο με το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας που έκανε ο Βασίλης Οσκουντής, και την ώρα που ο Ομοσπονδιακός Προπονητής έλεγε ότι η Εθνική είναι θωρακισμένη έξω, αλλά δεν είναι θωρακισμένη στον εσωτερικό χώρο, είδα και αντέδρασης. Ποιος ήταν ο λόγος? Ναι, αυτό ότι ίσως ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τότε που θέλαμε να παίξουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και δεν έγινε δεκτό αυτό, δεν ξέρω από ποιους παράγοντες. Και ίσως από το ότι ορισμένες εξαγγελίες μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που τότε όλος ο κόσμος ήταν ζεστός γύρω από τον μπάσκετ και
δινόταν εύκολα οι υποσχέσεις, ορισμένες από αυτές οι υποσχέσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Και θα μπορούσαν, ας πούμε, να πραγματοποιηθούν και να ανέβει ακόμα περισσότερο το μπάσκετ. Εσείς, κύριε Φιλίππου, νομίζετε ότι η αντιπαλότητα που καλός ή κακός έχει αναπτυχθεί, κατά την άποψή μου κακός, το τελευταίο καιρό ανάμεσα στην Ομοσπονδία και στον σύλλογό σας, τον Άρη, βοηθάει το ελληνικό μπάσκετ ή όχι? Δεν νομίζω ότι το βοηθάει, αλλά αν σε ορισμένες φορές αν είναι αναπόφευκτη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς σαν παίκτες δεν θέλουμε να βρεθούμε ανάμεσα από την Ομοσπονδία και από τη διοίκηση του Άρη, γιατί προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και να παίξουμε καλύτερα σε όποια ομάδα και αν βρισκόμαστε. Ευχές λοιπόν για καλή συνέχεια τόσο στον Άρη όσο και στην Εθνική Ομάδα, ειδικά για το παιχνίδι της Πέμπτης στη Τσεχοσλοβακία, που θα είναι ένα τεστ για όλους σας μια, αφού όπως φαίνεται θα αναγκαστείτε να παίξετε μετά από τόσο καιρό για πρώτη φορά χωρίς τον Γκάλι. Καλή επιτυχία λοιπόν και να συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στο Παγκράτη και τον